τρίτο φεστιβάλ βιβλίου, ένας από τους πιο καταξιωμένους θεσμούς της πόλης, μια πραγματικά γιορτή του βιβλίου, της φιλομάθειας και βέβαια ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο Σύνδεσμο Εκδοτών που σταθερά αντιστέκεται και δυναμικά κρατά αυτό το θεσμό τόσο ψηλά. Για περίπου 3 εβδομάδες οι Θεσσαλονικοί αλλά και οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να βουτήξουν μέσα στα βιβλία, στον κόσμο του βιβλίου, στον κόσμο της λογοτεχνίας, αλλά και της γνώσης εν γέννη της επιστημονικής, κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή όλων μας. Βέβαια υπάρχουν και το διαδίκτυο. Ό,τι και να γίνει, όπως και να έχει, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την δύναμη που έχει ένα βιβλίο. Και επιτρέψτε μου να σας πω ως καθηγητής που έχω ασχοληθεί με την επικοινωνία, ποια είναι η δύναμη του βιβλίου. Η δύναμη του βιβλίου είναι ότι μπορείς, διαβάζοντας, μέσα από την φαντασία σου, να διαγείρεις δηλαδή τα κεφαλικά σου κύτταρα, να φανταστείς και να παράγεις τις δικές σου εικόνες, που είναι δημιούργημα του εγκεφάλου σου, άρα αποτυπώνεται πολύ περισσότερο στο μυαλό, από ότι, και ας είστε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα, από ότι όταν βλέπω ένα μήνυμα τηλεοπτικό, που είναι πιο εύπεπτο, αλλά δεν είναι δημιούργημα, άρα δεν αποτυπώνεται τόσο εύκολα. Καλή επιτυχία στην διοργάνωση και εύχομαι, όπως συνηθίζεται, να μας φέρει κάποιες βροχές που τις έχουμε πολύ 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 ανάγκη. Ευχαριστώ.